Μιλήστε μας λίγο για τις προσδοκίες για το 2013 για τον ελληνικό τουρισμό. Ξέρετε ότι η χώρα μας διέρχεται μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και κοινωνική, θα έλεγα, και πολιτική. Ο τουρισμός είναι εκείνο το μέσο με το οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την κρίση. Θα γνωρίζετε κι εσείς, το διαπιστώνουμε κι εμείς, συμμετέχοντας ως Περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τουρισμού, ότι η Ελλάδα, για την Ελλάδα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί όλοι γνωρίζουν τον πολιτισμό, την ιστορία της, τα εξαιρετικά της προϊόντα, τη μεγάλη ακτογραμμή που έχει στις παραλίες της. Άποψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ότι παρά την κρίση μπορούμε να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία και να μπορέσουμε με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης προϊόντα μας να δώσουμε ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα μπορεί και θα το καταφέρει. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος και ότι πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, έτσι ώστε το 2013 να είναι εκείνη η χρονιά ορόσημο που θα έρθει η ανατροπή και θα μπορέσει η χώρα μας να οδηγηθεί πάλι στην ανάπτυξη. Στοχεύετε σε κάποιες συγκεκριμένες αγορές? Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή εξελίσσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με το brand της Πελοποννήσου και μέσα από αυτό γνωρίζουμε και το προφίλ των τουριστών που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο, μια και είμαστε αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Σας λέω ότι από την Αγγλία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών για την Πελοπόννησο. Σκοπεύουμε όμως και στοχεύουμε και σε άλλες νέες αγορές, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, να συνεχίσουμε δηλαδή την παράδοση, είτε όμως και με νέες αγορές όπως είναι η Ρωσία που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ή χώρες της Ασίας, ή το Ισραήλ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχεδιασμό για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μέχρι το τέλος του 2012 θα ολοκληρωθεί η υποδομή που για μας θα είναι το brand Πελοπόννησος, καθώς και όλες εκείνες οι εμπειρίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αξίζει κάποιος να έρθει να ζήσει και να βιώσει. Και το 2013 θεωρούμε ότι έχοντας όλα αυτά τα εφόδια θα μπορούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις εκθέσεις και θα μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές. Αυτό που αξίζει να σας πω για την Πελοπόννησο και το 2013 είναι ότι ήδη η Πελοπόννησος ανοίγει τα φτερά της, γιατί για πρώτη χρονιά το 2013 η EasyJet έρχεται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Με συνεχείς και διαρκείς πτήσεις εβδομαδιαίως θα υπάρχει σύνδεση πλέον του Λονδίνου μέσω του αεροδρομίου Gatwick με την Καλαμάτα. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει να αλλάξουμε εντελώς το μέχρι σήμερα στάτους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτή τη στιγμή, πέρα από την EasyJet, η Aegean θα έχει συνδέσεις από το Μάρτιο μέχρι το Νοέμβριο μέσω του αεροδρομίου της Καλαμάτας με όλη σχεδόν την Ευρώπη και βεβαίως το αεροδρόμιο της Τρίπολης θα είναι στον αέρα ο διεθνής διαγωνισμός του το πρώτο τρίμηνο του 2013, πράγμα που σημαίνει ότι στόχος μας είναι με τον διεθνή αερολιμένα πλέον της Καλαμάτας αλλά και με ένα low cost αεροδρόμιο πολιτικό στην Τρίπολη να μπορέσουμε να έχουμε την υποδομή που απαιτείται μαζί με την ολοκλήρωση των οδικών μας αξώνων για να μπορέσουμε να δεχτούμε ακόμη περισσότερο τουρισμό από την Ευρώπη αλλά και από όλο τον κόσμο.